Ως άλλος αυτόκλητος υπερασπιστής των Παλαιστινίων, ο Ερντογάν επιχειρεί να ηγηθεί διεθνούς δράσεις εναντίον του Ισραήλ. Ο Τούρκος πρόεδρος τηλεφωνήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ζήτησε την αποστολή διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης, ενώ οι πολεμικές του κορώνες βρήκαν ανταπόκριση σε ισλαμιστές οπαδούς του που εκφράζουν την οργή του, ζητώντας δυναμική παρέμβαση της Τουρκίας στην περιοχή. Κομβόι διαδηλωτών κατευθύνεται προς το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη. Με τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες, χιλιάδες αψήφισαν την απαγόρευση κυκλοφορίας, καλώντας το Ισραήλ να φύγει από την Παλαιστίνη. Artık Türkiye'nin de bir şekilde bir gecede girmemiz gerekiyor. Αποδυναμωμένος στο εσωτερικό της χώρας του και απομονωμένος στο εξωτερικό, ο Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αναταραχή στη Μέση Ανατολή και να οικειοποιηθεί την ιδιότητα του υπερασπιστή των μουσουλμάνων όλου του κόσμου. Και ο υφυπουργός εξωτερικών του, Γιαβούρ Σελίμ Κιράν, που μόλις πριν λίγες ημέρες είχε προκαλέσει κατά την επίσκεψή του στη Θράκη, ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter ένα βίντεο από το 2017 που απαγγέλει ποίημα για την Ιερουσαλήμ με φωτογραφίες από τότε που η πόλη ήταν υπό Οθωμανική κατοχή. Εν μέσω του μπαράζ επικοινωνιών με ηγέτες μουσουλμανικών κρατών, ο Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες απέθυναν έκκληση σε Χαμάς και Ισραήλ για αποκλιμάκωση. Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduğunu ifade etti ve uluslararası camianın da İsrail'e karşı caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε επίσης την αποστολή διεθνών ειρηνευτών στην περιοχή προκειμένου να προστατεύσουν τους Παλαιστίνιους, μία πρόταση που είχε κάνει από το 2018. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μευλούτ Τσαβούσογλου. Σε μία προσπάθεια ανοίγματος στην Σαουδική Αραβία για πολλούς κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ταξίδευσε στο Ριάντ για πρώτη φορά μετά την δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκη και ενώ η χώρα του έχει ανάγκη νέες οικονομικές συνεργασίες. Και ενώ διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ πραγματοποίησαν σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη, ο συνεργάτης του Ερντογάν Φαχρετίν Αλτούν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Λευκού Οίκου για την δήλωση ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα.